Mercedes B-Class, νέο μοντέλο τρίτης γενιάς. Η Mercedes την χαρακτηρίζει ως Sport Tourer μάλλον και μάλιστα μας ενημερώνει ότι ουσιαστικά το μοντέλο αυτό επαναλανσάρει το οικογενειακό αυτοκίνητο. Πάντα η B-Class ήταν ένα αυτοκίνητο ταξιδιού. Ήρθε βέβαια ο καιρός να αλλάξει. Σε μια εποχή που τα αυτοκίνητα της κατηγορίας MPV, τα λεγόμενα πολυχρηστικά, πολυμορφικά, δίνουν τη θέση τους στα SUV ή τα crossover, στην οποία κατηγορία η Mercedes έχει πλούσια δραστηριότητα, το μετέτρεψε λοιπόν με κάποιο τρόπο, μεγαλώνοντάς το και στο μεταξόνιο αλλά και στο γενικό μήκος και του δίνει ένα πιο φρέσκο χαρακτήρα. Γι' αυτό και το ονομάζει Sport Tourer. Πέρα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά άνεσης που ανέφερες πρακτικότητας, υπάρχει και ένας πολύ πιο σπορ σχεδιασμός, πιο ομοιώδεις γραμμές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ ακόμα και η κεκλειμένη οροφή που έχει βοηθά τόσο στην αεροδυναμική όσο και στον πιο σπορ σχεδιασμό. Δίνει καλύτερο αεροδυναμικό συντελεστή, πράγμα που σημαίνει καλύτερη κατανάλωση, λιγότερο θορύβους στο εσωτερικό, σχεδόν μηδενικούς, και αν το παρατηρήσει κάποιος από μακριά, το βλέπει σαν ένα compact coupé αυτοκίνητο παρά παραπέμπει στην παλιά B-Class την οποία γνωρίζαμε. Άρα λοιπόν μιλάμε ένα αυτοκίνητο πρακτικό μεν, που διατηρεί τη φρεσκάδα, τα σπορ χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα στοιχεία που το κάνουν να δείχνει μοντέρνο και σύγχρονο. Και δεν φαίνεται κιόλας το ότι μεγάλωσε ή να παραπέμπει στο προηγούμενο μοντέλο, γιατί περισσότερο η Mercedes συγκρίνει με την A-Class παρά με την παλιά Β. Μα και σχεδιαστικά έχει πολλές πινέλιες από την A-Class, ώστε να παραπέμπει έτσι σε ένα πιο hatchback, πιο sport μοντέλο, με την πρακτικότητα που πρέπει να έχει ένα tourer. Αν το κοιτάξει από πίσω, μπορεί να σου θυμίσει και τα SUV της μάρκας. Όμως πέρα από όλα αυτά, έχει και πολλές τεχνολογίες μέσα. MBUX και πολλά ακόμα που θα τα δούμε μαζί. Αν πραγματικά βρεθείς στην B-Class και δεν έχεις δει απ' έξω το αυτοκίνητο και μόνο δεις μπροστά το ταμπλό με τις δύο μεγάλες οθόνες, 10,25 ιντσών στις πιο πλούσιες εκδόσεις, έχεις την εντύπωση σαφώς ότι έχεις βρεθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλούσια μοντέλα της Mercedes, σε μια S-Class, σε μια GLS, σε ένα από τα κορυφαία της μοντέλα. Και αυτά εδώ, Μάνο. Η αεραγωγή σε σχήμα τουρμπίνας αεροπλάνου. Ρουφάει το μάτι μου, ρε παιδί μου. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακός ο νυχτερινός φωτισμός. Έχει τη δυνατότητα με φώτα LED μέσα ο διάκοσμος να αλλάξει με 10 διαφορετικές αποχρώσεις. Δεν βαριέσαι ποτέ μέσα στην B-Class. Και ρομαντζάδα, αν θες το ταξίδι να παίξεις με χρωματισμούς και με ωραίες μουσικές. Ανάλογα με τη διάθεση. Στην κεντρική λοιπόν μεγάλη οθόνη των 10,25 ιντσών φιλοξενείται το σύστημα Mercedes-Benz User Experience, MBUX συντομία. Μπορεί να λειτουργήσει είτε με touch από την οθόνη, είτε με το touchpad που βρίσκεται εδώ πέρα. Έχει και την δυνατότητα κάθε φορά που πηγαίνεις δεξιά ή αριστερά να σου κάνει μια μικρή δόνηση στο χέρι, ώστε να ξέρεις ότι έχει πάρει την εντολή και έχει αλλάξει τη ρύθμιση. Δεν είναι ότι απλά το ακουμπάς και. Πολύ σημαντικό αυτό όταν οδηγάμε. Βέβαια. Για να μην φύγει το μάτι, ακριβώς, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Εδώ με το αποκουμπάς κάνει, νιώθεις ένα μικρό κράκ για να την δόνηση. Ακριβώς. Οπότε ξέρεις ότι έχει προχωρήσει την επόμενη εντολή. Η Mercedes έχει εξελίξει ένα έξυπνο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Λέγοντας λοιπόν ο οδηγός Hey Mercedes, έχει τη δυνατότητα να έχει έναν προσωπικό σύμβουλο, έναν προσωπικό βοηθό για πάρα πολλές λειτουργίες. Πέρα λοιπόν από το να ελέγξει κάποιες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως η θερμοκρασία, το air condition κτλ., μπορεί να μάθει τον καιρό σε κάποια περιοχή, να κλείσει ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο. Να έχει λοιπόν με λίγα λόγια τον προσωπικό του σύμβουλο ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο. Καταρχήν, μπορεί, αν πεις ότι κρυώνω, να ενεργοποιήσει το σύστημα θέρμανσης. Ακριβώς γι' αυτό είναι έξυπνο σύστημα. Δεν είναι μόνο ότι του δίνεις μια συγκεκριμένη εντολή ότι ξέρω εγώ πήγαινε θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αν του πεις κρυώνω, αυτό αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι θες μια θερμοκρασία πιο ζεστή από αυτή που έχει εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο. Επομένως, ανοίγει το κλιματισμό, τη ζέστη δηλαδή. Το αυτοκίνητο αυτό μεγάλωσε υπέρ των χώρων. Κυρίως για τους 4 επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν σε επίπεδο αεροπορικής θέσης class business για ένα ταξίδι πολύ ωρό. Εσύ το έχεις καταλάβει ήδη, γιατί η θέση οδήγηση ειδικά είναι κοντά στους 9 πόντους πιο ψηλή από ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο, και αυτό μας παραπέμπει και σε μια έτσι crossover πινελιά για την αίσθηση της οπτικής. Είναι αρκετά πιο ψηλά σε σχέση με την A-Class. Είναι και αρκετά πιο φωτεινό το αυτοκίνητο, γιατί έχει μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, το συγκεκριμένο έχει και τη μεγάλη γυάλινη οροφή. Επομένως ο οδηγός πραγματικά νιώθει ότι ελέγχει καλύτερα κάθε γωνία εξωτερική του αυτοκίνητου. Φαντάζομαι ότι εάν κάποιος επιλέξει να πάρει την έκδοση με τα καθίσματα πίσω τα οποία μετακινούνται με τα σειρώμενα πίσω καθίσματα, έχει 455 έως 705 λίτρα
εάν το μετακινήσεις μπρος πίσω αυτό το πράγμα, φαντάζεσαι τι μπορεί να κουβαλήσεις. Ναι. Το έχει τονίσει η Mercedes, σε ό,τι έχει σχέση με τον ντούρερ χαρακτήρα του αυτοκινήτου, μαζεύεται μια παρέα και λέει θα ταξιδέψω. Θα ταξιδέψω, δηλαδή δεν θα έχω να έχω περιορισμό. Έχω το χώρο να έχω άνεση στα πόδια μου, στους ώμους, στο κεφάλι μου και ταυτόχρονα να μην αφήσω στο σπίτι τίποτα από αυτό που θέλω να πάρω μαζί. Και πολλές φορές το μα δεν είναι τα απόλυτα λίτρα που δίνουν την πραγματική εικόνα, είναι το πόσο εκμεταλλεύσιμα είναι, που σε αυτήν την περίπτωση είναι πάρα πολύ σωστή η εκμετάλλευση που έχει γίνει για τους ελεύθερους χώρους στο Πορπαγκάζ. Και παράλληλο τρόπος φόρτωσης, δηλαδή να μην χρειάζεται να σηκώσει πολύ ψηλά τα αντικείμενα, να έχει μεγάλο άνοιγμα το Πορπαγκάζ. Φόρτωση ή εκφόρτωση, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Οι επιβάτες να μπορούν να μπουν εύκολα οι μπρος και οι πίσω. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο η B-Class το έχει, ενώ παράλληλα είναι και πολύ πιο μειώδης και σπορ σχεδιαστικά σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο. Με λίγα λόγια, κατάφερε να κάνει ένα θελκτικό σχέδιο που δεν θυμίζει MPV στην ουσία, αλλά να έχει τους χώρους και την πρακτικότητα ενός οχήματος tourer. Σε επίπεδο κινητήρων οι επιλογές είναι άπειρες. Πάμε να δούμε αυτές που έχουν το πιο πολύ ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, που είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Σε επίπεδο βενζινοκινητήρων έχουμε 1300 κινητήρες, B160 με 109 άλογα, B180 με 136 και B200 με 163 ύπους. Πετρελαιοκινητήρες, 1500, B160D με 95 ύπους, B180D με 116 ύπους και το ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι έχουμε ουσιαστικά τρία κυβότια τα οποία συνεργάζονται με αυτά τα σύνολα. Σωστά. Το χειροκίνητο εξάρι κυβότιο και στη συνέχεια έχουμε αυτόματα 7 και 8 διπλού συμπλέκτη που όλα αυτά ανάλογα την έκδοση επιλέγουν και κουμπώνει το καθένα εκεί. Άρα ανάλογα με τον κινητήρα έχουμε και τις ανάλογες επιλογές. Και να πούμε εδώ βέβαια για αυτόν ο οποίος το επιθυμεί ή θέλει, υπάρχουν και 2 λίτρα σύνολα είτε στη βενζίνη και είτε στο πετρέλαιο, τετρακίνητα. Αρχίζει και απλώνει. Ακριβώς. Ασχοληθήκαμε με αυτά που έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Κάτι ακόμα που έχει αλλάξει η Mercedes σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές στα αυτόματα κυβότια, είναι ότι ο Λευγιές δεν είναι στην κλασική θέση. Τον έχει βάλει πάνω στο τιμόνι. Έχει ελευθερωθεί λοιπόν αυτός ο χώρος και πραγματικά είναι και πιο βολικό, γιατί μπορείς χωρίς να πάρεις τα χέρια σου από το τιμόνι να σταματήσεις κάπου κατευθείαν να βάλεις όπισθεν ή μετά να βάλεις μπροστά και να φύγεις. Είναι πάρα πολύ βολικό το σημείο. Είναι σαν να είναι σαν πάντλ, ας πούμε. Κοντά στη θέση του πάντλ, λίγο πιο μπροστά, βρίσκεται ο Λευγιές για τις αλλαγές. Οι τιμές για την B-Class ξεκινάνε μάλλον από τις 28.315 ευρώ για την βενζινοκίνητη έκδοση B160.